να κάνεις κοιλιακούς. Όποιος παίρνει βάρος πρέπει να κάνει κοιλιακούς, είτε είναι άνθρωπος, είτε είναι ζώο, είτε είναι ψάρι. Ορίστε. Ορίστε. Το πιστεύεις αυτό? Και μην το βλέπεις, έχει πλήρες πρόγραμμα. Έχει μεσοπλεύριος, γλουτιαίος. Εδώ δες. Πάμε να μιλήσουμε σοβαρά, παρακαλώ. Ποιο ζώο? Το πιο προσοντούχο. Είναι προσοντούχο και ποιο, από ό,τι καταλάβαμε ποιο ζώο είναι και μεγάλο σε μέγεθος σαν ζώο. Ποιο ζώο είναι προσοντούχο? Αυτό είναι το ερώτημα. Η πεταλίδα. Η πεταλίδα. Ναι. Και το πέος της είναι 100 φορές το μεγεθός. Η πεταλίδα έχει 100 φορές μεγαλύτερο πέος από αυτό που είναι. Δεν έχω δει πεταλίδα με πεταλίδα. Πεταλίδα με βράχο πάντα βλέπω. Δεν έχεις πεταλίδα με πεταλίδα, αλλά πεταλίδα με βράχο. Έχεις δει πεταλίδα σε βράχο. Η πεταλίδα με βράχο δεν έχουν σχέση ο βράχος με την πεταλίδα. Δεν, ο βράχος, δηλαδή, δεν απατάει ο πεταλίδος την πεταλίδα με τον βράχο. Στο βράχο πάει και κάθε ο πεταλίδος, αφού έχει πεταλιδό στην πεταλίδα. Έχω δει, λέει, πεταλίδα με βράχο, λες και είναι σχέση. Υπέρ του μνημονίου ή κατά? Θες να μου πεις τι είναι το μνημόνιο? Αυτό. Βοήθησε λίγο. Δεν ξέρω, ήθελα να μου το εξηγήσει και τελικά το ξέρω, αλλά δεν ξέρω ότι το ξέρω. Να τη βοηθήσουμε, γιατί μπορεί να το ξέρει και να μην ξέρει ότι το ξέρει. Ο Παπανδρέου έχει πει ότι άμα βγει το Πασόκ, αν οι περισσότεροι που θα βγουν είναι του Πασόκ, θα ξαναγίνουν εκλογές. Αυτό ναι. Τα έχει πιάσει όλα, δεν έχει αφήσει τίποτα. Τώρα τι έγινε, τα αποτελέσματα δεν τα ξέρω. Βοηθήστε με, γιατί είναι το μνημόνιο, δώστε μου μια ενημέρωση. Είσαι υπέρ του μνημονίου ή κατά, έτσι? Τι εννοείς? Πολύ καλή απάντηση. Έχει και καλύτερη. Είσαι υπέρ του μνημονίου. Δεν άκουσα. Τι θες, Άντσελα, τι θες, μίλα γάμο το κερατό μου. Μίλα, μίλα. Καταρχήν θες με τη διαφορά επιπέδου. Πώς μιλάω εγώ, πώς μιλάει το κορίτσι. Αυτό είναι. Γιατί η άλλη φορά. Λυπάμαι, γλυκιά μου, αλλά δεν ασχολούμαι με την τηλεόραση. Είναι να τριχιάσω τώρα, γλυκιά μου. Γλυκιά μου. Γλυκιά μου, παιδιά. Είναι δικαίωμα του κάθε καναλιού. Γλυκιά μου. Θέματα εγώ. Γλυκιά μου. Θέλω να ρωτήσω. Ναι, στην γλύκα είναι. Πού έπλεξα, θέ μου. Πώς έπλεξα εγώ πάλι με την Άντσελα. Θα τελειώσω αυτό το τσαντήρι και θα ξυπνάω μέσα στον ύπνο μου και θα βλέπω βίντεο τη Άντσελα. Βίντεο τη Σαρή, το Google να με κυνηγάει. Την Άντζελα να πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Την Άντζελα, λέω. Τη Σαρή. Θα τρελαθώ. Την πρώτη μέρα που είπα εγώ αυτά που είπα. Σάτυρα. Ο Λάκης πάει να κάνει μια σάτυρα τελείως ιδιαίτερη. Μια χαρά. Την δεν πρώτη μέρα. Δεν παρεξηγούμε. Αλλά αρχίζει να τα τηλέφωνα. Την πρώτη μέρα να πάει. Την πρώτη μέρα. Γιατί μετά αρχίζει να την παίρνει τηλέφωνα. Είμαι σημεριανή και σβάνα φοιτηλιέ και ποιο είναι αυτό που μιλάει για σένα. Και εσύ 30 χρόνια κάνει καριέρα και μετά ξέρετε, βγήκε η Άντζελα την άλλη μέρα και... Λάκη μου, θέλω να σου πω ότι δεν είναι κακό κάποιος να κάνει πλαστική, ναι, ή να κάνει προσθετική μαλλιών ή οτιδήποτε άλλο. Έχω δει παλιές σου εκπομπές και παλιές ταινίες που έπαιζες, ναι, που δεν είχες μαλάκια. Τα βάλες. Τα βάλα, κυρία μου. Δεν με θυμάσαι και την περίοδο που γινούσα φαλακρός και έπαιζα τους 10 μικρούς φαλακούς μίτσους που έκανε τη χωρί στραδάνιο που ξεκίνηκε από εδώ από τα αυτή και γίνεγε. Ωραία, το ομολογώ. Έβαλα μαλλιά. Και καθώς έβαζα τρίχα και τρεβούσε και λίγο από τη μούρη μου και να, έγινε. Γλυκά μου, παιδιά. Πες μου. Γιατί τώρα ξύπνησα. Δεν έχω κάνει. Αν θα κάνω, θα το πω. Καταρχήν, εγώ δεν το είπα ότι έκανε lifting. Εγώ το είδα σε εκπομπή. Αλλά το θέμα είναι που τραβήχτηκε. Όχι. Όταν λέω τραβήχτηκε, εννοώ ποιος έκανε σαν τον Τζιμ Κάρεϊ. Τι ήταν η Άντζελα. Γιατί φωνάζει εμένα, φώναξε αυτούς, αυτοί το κάνανε. Εγώ αυτό είδα. Είδα το ρεπορτάζ. Μου φάνηκε ότι πήγε μία διαφορά στα μούτρα της μιας με την άλλη. Αλλά τώρα που ξαναβλέπω, είσαι η ίδια. Απλά δείχνει λίγο πιο ξεκούραστη. Το έχει κάνει στο ταξίδι, λέει αυτό. Επειδή λοιπόν εγώ πιστεύω εσένα, ότι δηλαδή μπορεί πάνω σε ένα υπερατλαντικό ταξίδι να αρχίσει να στρώνει μούρη, θα ήθελα να σε παρακαλέσω να μου δώσει τη διαδρομή που έκανε αεροπορικό, να την κάνω κι εγώ, μήπως και γλιτώσω το lifting. Πάρα πολύ ωραίος διάλογος αυτός, μ' άρεσε. Πάμε να το ακούσουμε. Αισθάνομαι τα καλύτερα για τον Τζέκικο. Ναι. Μου βγαίνει. Το και... Από πού σου βγαίνει? Το Τζέκικο. Από μέσα μου. Μάλιστα. Σου μπαίνει από κάπου και σου βγαίνει μετά.
Με συγχωρείτε τώρα, άλλο θέμα. Δεν είναι αγγλικά αυτά. Με συγχωρείτε τώρα, αυτά είναι αγγλικά αυτά που λέτε, παιδί μου. Νίκολας Κέιτς, φοβερό. Νίκολας Κέιτς. Το είδε. Ποιο? Knowing. Knowing. Α, knowing. Knowing. Προφέρετε knowing. Του knowing. Από τον κήπο Knorr, κατάλαβε. Παιδί μου, μάθε αγγλικά καλά. Το παιδί... Πραγματικά έχουν πάθει shock. Με όλα αυτά που διαβάζουν. Έχουμε πάθει shock. Αμαντζά, παμσά. Κάτι θέλει πάλι, Άντζελα. Μερικά σαρδάμ που τα λέω επίτηδες για να ασχολείστε μαζί μου. Γιατί πουλάτε τίποτα. Εγώ το έχω καταλάβει. Όχι. Εγώ το πιστεύω. Και τους το έλεγα ο συνεργάτης μου. Επίτηδες τα λέει. Δεν είναι το κορίτσι. Είναι διάνοια και προσπαθεί, πιέζεται. Εγώ σε κατάλαβα. Εγώ μαζί σου είμαι. Ούτε lifting πιστεύω ότι έχεις κάνει. Να. Έτσι που λες λοιπόν, κυρία μου, και συνεχίζουμε εδώ το... Αυτό το ψάρι είναι, ναι. Είναι κουτσό. Η κουτσομούρα. Ο άντρας, κυρία μου... Για τη σεξουαλική επαφή, ναι. Και κυρίως όταν αυτή γίνεται χειρονακτικά, και ο άντρας είναι μόνος του. Κατάλαβες. Δηλαδή δεν έχει παρέα. Την παίζει και με τα δύο χέρια. Εκεί μπορεί να έχει πρόβλημα. Ή όταν τον παίρνει η χαρά πέρα και του πλαϊνού του. Τι αυτό το πράγμα δεν μου φαίνεται φυσιολογικό. Αλλά το μελέτησε γιατί είναι μέθοδος αυτό. Είναι μια μέθοδος επιμήκυσης. Όταν ο άνθρωπος, ας πούμε, ασχολείται μόνος του. Επιμένει στα δύο. Τότε μπορεί να καταφέρει την επιμήκυνση. Και έρχομαι εγώ να σας ρωτήσω. Ισχύει αυτό, δηλαδή, αν κάποιος ξεκινήσει σήμερα και επιμικίνεται, μπορώ να φτάσω να ξεκινήσω και σε δύο εβδομάδες να είμαι εκεί απέναντι. Ναι. Να ξεκινήσει έτσι με τρεις πόντους και να φτάσει που θες. Είναι μέθοδος, λέει ότι η μάτη τραβά συνέχεια επιμικίνεται. Είναι η μέθοδος τράβα-τράβα και... ναι, υπάρχει ο καλατράβα, υπάρχει ο πεοτράβα. Ξεκινάς με το ένα. Και άμα πάρει τηλέφωνο και λέει είμαι από κάτω αγάπη, χτυπάς και μετά δίνω να προλάβεις.